οι ρίγανοι και αυτοί. Το φλισκούνι είναι ένα αρωματικό βότανο που πίνεται και σου ανοίγει τα πνευμόνια. Τα σαλιγκάρια τα μαζεύω τον Οκτώβρη και τον Μάιο και τα κάνουμε γιαχνί. Λέγονται καραβόλι. Είναι το χωριό γεμάτο. Αλλά οι νέοι ούτε τα τρώνε ούτε και πάνε. Μαζεύει κανείς. Τη σκολοκυθιά στα πουλουδα μαζεύω 300-400 την ημέρα και τα δίνω. Προχτές έσφαξα ένα αρνί 38 κιλά και το μοίρασα. Στο χωριό δωρεά. Πάτε χίλια λέστα και λεστικά με το και πάτε. Αλλά λιγάκι, λιγάκι, όχι ακόμα πολύ, το έχει αναδείξει ο Νίκος, το χωριό. Σου είπα, όχι πολύ. Όχι πολύ. Κάτι κάνει. Έχει κάνει βελτίωση. Το έχει αναδείξει. Κάτι κάνει όμως. Κάτι κάνει, κάνει. Θέλει συμπαράσταση. Έχω καλό γείτονα. Είναι κάτι το οποίο ήταν από τα παλιά, από τα σιτηρά εδώ της εποχής. Ντόπιοι έπρεπε κάπως να δημιουργήσουν και να έχουν και για το σπίτι τους και για να γίνονται ανταλλαγή, γιατί ας πούμε τα παλιά τα χρόνια δεν είχε στο εμπόριο που έχουν τώρα τα μακαρόνια και τα διάφορα άλλα είδη. Οπότε όπως το ψωμί έτσι λοιπόν δημιουργούσαν από τα σιτηρά τους, τις πίτες τους, τα μακαρόνια, σμέρκα και διάφορα που μπορούσαν να φτιάξουν. Έχοντας λοιπόν και το τυρί από την κτηνοτροφία, φτιάχνανε τα γεύματά τους. Έχουμε και τους πρώτους γευσικνώστες, τις μυγούλες εδώ.